Σήμερα σας ταξιδεύω στη Γαλλική Ριβιέρα, στην ιστορική πόλη της Νίκαιας, στις Κάνες, αλλά και στο Grand Prix του Μονακό. Μόλις προσγειώθηκα Νίκαια. Η πόλη της Νίκαιας, εδώ στη Γαλλική Ριβιέρα, είναι η δεύτερη πόλη ολόκληρης της Γαλλίας με τις περισσότερες κλίνες και ξενοδοχεία σε όλη τη Γαλλία. Μόλις κατέβηκα από το ξενοδοχείο να κάνω έτσι έναν πρωινό περίπατο στη Νίκαια. Είναι 7.30 ώρα το πρωί και εννοείται πήρα τη μηχανή να βγάλω και κάνα πορτρέτο. Παντού στην πόλη έχει ποδηλατόδρομο, παντού, όχι μόνο κάτω στην παραλία και μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα έχει παντού ποδηλατόδρομο. Δείτε αυτό εδώ πίσω, είναι ένα τούνελ για τα ποδήλατα, τούνελ υπόγειο. Η πόλη της Νίκαιας χαρακτηρίζεται για την καθαρότητα στην ατμόσφαιρά της. Αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό που προσέλκυσε πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς ζωγράφους να έρθουν στη Νίκαια, να ζωγραφίσουν τη Νίκαια και να εμπνευστούν μέσα από αυτή την πόλη. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λέμε στα απλά ελληνικά όλα τα λεφτά. Λαπχομνάντ, η βόλτα της Νίκαιας. Περιττό να σας πω ότι έχει έναν εκπληκτικό ποδηλατόδρομο απ' άκρη σ' άκρη και είναι ένας γρήγορος τρόπος για να δείτε όλη την παραλία. Χώρο όπου τρέχουνε τζόκινγκ ο κόσμος, άλλοι περπατάνε και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής συναντάς πάρα πολλά μαγαζιά και πάρα πολλά beach bar τα οποία σου προσφέρουν ξαπλώστρα, μπορείς να αράξεις, να πιεις τον καφέ σου, να κάνεις τον μπάνιο σου. Επέλεξαν δηλαδή να έχουν παραλία μπροστά από την πόλη τους παρά ένα τσιμεντένιο πράγμα όπως ας πούμε έχει η Θεσσαλονίκη. Κάλλιστα δηλαδή η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να ήταν μια Νίκαια και να έσκιζε πραγματικά. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μα όλοι οι Έλληνες είναι ότι αυτή η πόλη δημιουργήθηκε από Έλληνες. Έλληνες οι οποίοι ζούσαν στη Μασσαλία, ήρθαν εδώ, δημιουργήσαν την Νίκαια, την Νίς και γι' αυτό και την ονόμασαν Νίς, Νίκη, γιατί είναι αφιερωμένη στη θεά Νίκη. Το μορφότερο και καλύτερο σημείο αυτής εδώ της παραλίας είναι το συγκεκριμένο κτίριο πίσω μου, το Hotel La Negresco. Μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης της Νίκαιας αριθμεί περίπου 350.000 κάτοικοι. Όμως, επειδή το αεροδρόμιο της Νίκαιας, το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη, εξυπηρετεί, θα λέγαμε, όλες εδώ τις παραλιακές αυτές περιοχές και πόλεις, είναι στην ουσία η μεγαλύτερη πόλη στην Γαλλική Ριβιέρα. Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε, ας πούμε, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, θα πρέπει να έρθετε με το αεροπλάνο εδώ, στη Νίκαια. Αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος να επισκεφτείτε τη Νίκαια, πολύ πιο οικονομικός και θα σας το πω μόλις τώρα. Ειδικά για εμάς που είμαστε βορειοελλαδίτες από Θεσσαλονίκη, μπορούμε να πάρουμε πτήση Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο, Ιταλία,
και από εκεί με ένα τρένο σε 3,5 ώρες είστε νίκια. Πιστέψτε με ότι τα τρένα είναι γρήγορα και φτάνουν στην ώρα τους στον προορισμό. Επίσης, όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, όλη η Νίκαια εξυπηρετείται από μετρό, τραμ, τρένα. Ακόμη και εσείς που θα έρθετε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο είναι οι γραμμές του τραμ, μετρό, τρένο, πείτε το όπως θέλετε. Αυτά ενώνονται εδώ πέρα στη Γαλλία. Με όλα αυτά τα μέσα μπορείς να κυκλοφορήσεις. Αυτή η πόλη είναι και μια πόλη η οποία φιλοξενεί και κάτοικοί της είναι πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης, των γραμμάτων, της ποίησης. Μεγάλοι στρατηγοί ήταν από εδώ, από αυτή την πόλη. Ο δημιουργός του Αστερίξ είναι από αυτή την πόλη. Αλλά και ο Έλτον Τζονς την έχει επιλέξει ως πόλη που κατοικεί και ζει. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που συνάντησα εδώ στην Νίκαια είναι και αυτά εδώ τα μηχανήματα. Τι είναι αυτό? Είναι ένα κουμπί το οποίο το πατάς και έχεις άμεση βοήθεια, άμεση υποστήριξη από την αστυνομία. Έξυπνο, ε! Πατάς, δηλώνεις ένα συμβάν, παίρνεις μια πληροφορία, τέλος πάντων σε βοηθάνε οι άνθρωποι. Ίσως η πιο μαύρη σελίδα σε αυτή την πόλη να είναι και αυτή η ημερομηνία, 14 Ιουλίου 2016. Τότε που ένας τρομοκράτης με ένα φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πάνω από 80 άτομα. Από το 2016 και μετά η πόλη πέρασε μια κρίση. Παγώσαν τα πάντα. Υπήρχε πολύ μεγάλη φύλαξη από αστυνομία και στρατό, με αποτέλεσμα να χάσει λίγο αυτή την ανεμελιά, αυτή την έτσι διάθεση για διακοπές, διάθεση για ξεκούραση και χαλάρωση. Αυτό όμως σιγά σιγά έχει επανέλθει. Παρόλα τα αυτά, σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν τέτοιες επιγραφές οι οποίες τιμούνε, υμνούνε ένα μνημόσυνο, θα έλεγα εγώ, για όλα αυτά τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας. Έχει σχήμα καρδιάς και στις γραμμές που σχηματίζουν την καρδιά έχει γραμμένα όλα τα ονόματα από τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας. Παραλιακά την πλευρά που είναι τα κτίρια θα βρείτε και μαγαζιά με πολλά σουβενίρ, διάφορα μαγνητάκια, καπέλα κτλ. Διαλέξτε ένα μαγαζί που είναι λίγο πιο μέσα στο κέντρο και όχι αυτά που είναι στην παραλία, γιατί προφανώς θα τα χρυσοπληρώσετε. Μην διστάσετε να μπείτε μέσα στα στενά και στον κεντρικό πεζόδρομο που έχει η Νίκαια. Πραγματικά θα ανακαλύψετε πάρα πολύ ωραία μαγαζάκια. Εδώ θα λέγαμε ότι είναι η πλατεία Αριστοτέλους της Νίκαιας. Περίπου έχει και την ίδια αρχιτεκτονική, θα έλεγα, μόνο που εδώ περνάει ένα τραμ, υπάρχει άπλετος χώρος για τα ποδήλατα και φυσικά δεξιά και αριστερά γίνονται διάφορα events τα οποία θα εξελιχθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ένας πάρα πολύ σημαντικός αθλητικός θεσμός στη Γαλλία είναι το Le Tour de France, ο ποδηλατικός, δηλαδή αυτός αγώνας με ποδήλατα, ο οποίος είναι ένας ολόκληρος γύρος όλης της Γαλλίας. Η πόλη της Νίκαιας συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον αγώνα, μιας και οι μέρες πλησιάζουν. Ήδη ο Δήμος της Νίκαιας έχει στήσει μια υπαίθρια, θα λέγαμε, έκθεση με φωτογραφίες από όλη την ιστορία αυτού του αγώνα, που περνούσαν δηλαδή από την πόλη της Νίκαιας. Από αυτό εδώ λοιπόν το σημείο, όπου είναι αυτό το επιβλητικό
συντριβάνει με τα γάλματα και τα νερά που τρέχουν, ξεκινάει μια πολύ ωραία βόλτα, αυτή η βόλτα του Τραμπ που λέμε, η οποία είναι όλο ευθεία, ανεβαίνει προς τα πάνω στην πόλη και εδώ θα βρείτε μαγαζιά, την αγορά δηλαδή, όπου θα μπορέσετε να ψωνίσετε ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια κτλ. Κτλ. Υπάρχει η γκαλερί Λαφαγέτ, εντάξει μην ξεχνόμαστε, στη Γαλλία είμαστε. Στον εδώ το δρόμο που είναι η αγορά και το τραμ θα συναντήσετε και την Notre Dame της Νίκαιας. Ο περίπατος διάρκεσε αρκετή ώρα. Ώρα να πάω στο ξενοδοχείο. Εννοείται πως δεν πάβουν να υπάρχουν και εκπλήξεις σε ένα ξενοδοχείο που μπορεί να μείνετε. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι από Victoria's Secret στο B Club, στο rooftop του ξενοδοχείου. Νίκαια βραδάκι, ξεκινάει σιγά σιγά να βραδιάζει. Ποιες είναι οι στάνταρ προτάσεις τις οποίες δίνουμε εδώ σε όλους τους φίλους που βλέπουν το βίντεο? Στάνταρ προτάσεις στην Νίκαια είναι να πας μια βόλτα στην παραλία, να περπατήσεις. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά, wine bar, bistro. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ και ένα δρόμο πιο πίσω είναι το πλακώστρο του, το Jean Messedine, όπου έχει πολύ φαγητό, ατελείωτο, Mediterranean, όλες οι επιλογές. Είναι αρχή πόλη της Νίκαιας που είναι γεμάτη από κόσμο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Το Μπολιέρ Σουρμέρ είναι ένα καταπληκτικό μέρος στο οποίο μπορείτε να οργανώσετε ένα βραδινό ωραίο δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Γι' αυτό και φυσικά τα πιάτα ήταν όλα ξεχωριστά. Πόσα χρόνια είσαι εδώ να δουλεύεις? Στη Γαλλία 4 χρόνια. Και από ό,τι έμαθα είχαμε τη Φεράρι, ήταν η ομάδα της Φεράρι. Η ομάδα της Φεράρι είναι από την υποστηρία της Ελβετίας. Εύχομαι να τους πω μια δύναμη, λίγος και το κραμπρί πάρουν μια φωτιά. Δεν τους βλέπω εύκολους, αλλά εντάξει, δυνατή είναι για
votre nom? Roland Brittany, du Canada. Oh, oui. Merci d'avoir demandé avant la photo, parce que le monde se passe gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas. Nicolas, je suis par la Grèce. De Grèce. De Grèce. Bienvenue à Nice. Merci beaucoup, monsieur. Χαρακτηριστικό λοιπόν της Νίσης είναι ότι μαζεύονται σε αυτό το μεγάλο πεζόδρομο ο κόσμος για να φάει και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι βλέπεις πάνω στα τραπέζια μεγάλες πιατέλες ή γαβάθες να πούμε να τρώνε άπειρα μύδια ή άπειρα στρίδια που είναι και τα στρίδια έτσι. Μύδια και στρίδια δηλαδή εδώ είναι φημισμένοι. Μπροστά στην παραλία, εδώ όπως βλέπετε, υπάρχει κόσμος ο οποίος αράζει, τσιλάρει, έχουν ένα ψυγιάκι δίπλα τους, πίνουν αναψυκτικά, μπύρες, αλκοόλ, τρώνε. Αυτή τη στιγμή εμείς αριθμούμε δεκάδες. Σε ένα μήνα από τώρα, έχουμε Μάιο ακόμη, και σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, εδώ μέσα στην παραλία, θα είναι χιλιάδες αυτοί. Που θα κάθονται. Γαλλία και Βέλγιο, πάντα left block. Σήμερα είναι Κυριακή. Πραγματικά η παραλία έχει τον πιο πολύ κόσμο από ό,τι είδα αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στη Νίκαια. Και τόσες μέρες πηγαίνω σε μαγαζιά, πηγαίνω σε εστιατόρια, πηγαίνω εδώ, πηγαίνω εκεί. Λοιπόν, είπα θα κάνω κάτι εναλλακτικό. Κατέβηκα από το ξενοδοχείο, πήγα σούπερ μάρκετ, ψώνισα ωραία πραγματάκια που μου αρέσουν, γαλλική μπαγκέτα, κάτι ωραία κασέρια. Πήρα και να πιω κάτι και είπα να απολαύσω το πρωινό μου μπροστά στην παραλία, δείτε εδώ, και να φάω ένα πρωινό, γιατί όχι, να δοκιμάσουμε και αυτό. Πήρα και κάτι σοκολατάκια που τα έτρωγα όταν ήμουνα μαθητής στο Βέλγιο, στο δημοτικό. Άναψα και ένα πουράκι Vama del Sol, ελληνικό χειροποίητο, το μοναδικό ελληνικό χειροποίητο που είναι εκπληκτικό. Παράγεται στην κρύα βρύση, εξ ολοκλήρου, όλα με φυσικά προϊόντα, δεν υπάρχει ούτε καμία χημική ανάμιξη. Δύο αδέρφια, ο Άρης και ο Κώστας. Σε αυτό το πανέμορφο παραλιακό μέτωπο, με τον τόσο ωραίο ποδηλατόδρομο, άλλοι που κάνουν rollers, άλλοι που κάνουν πατίνια, και να μην νοικιάζεις ένα ποδηλατάκι για να κάνεις ποδηλατάδα στην πιο όμορφη βόλτα της γαλλικής ριβιέρας. Θα έχω link στο βίντεο στο οποίο μπορείτε να δείτε όλη αυτή τη βόλτα που κάνω στην παραλία μέσα από βίντεο 360 από όλες τις πλευρές. Φύγαμε! Πίσω μου είναι ένα από τα ίσως σημαντικότερα αγάλματα μνημεία που υπάρχουν εδώ στην πόλη της Νίκαιας και δεν είναι άλλο παρά ένα έτσι άγαλμα που δηλώνει ότι η Νίκαια ανήκει πλέον στους Γάλλους. Σχετικά πρόσφατα γίνανε όλα αυτά, να ξέρετε, δεν είναι πολύ παλιές ιστορίες, ανήκε κάποτε στους Ιταλούς. Τώρα είναι όμως στους Γάλλους και έτσι στήθηκε αυτό το μνημείο. Μόλις έφτασα σε ένα πανέμορφο σημείο ανάμεσα στη Νίκαια και στο Μόντε Κάρλο, στο Μονακό. Είναι ένα φρούριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο έχει εκπληκτική θέα, έχει παγκάκια, έχει τραπεζάκια και μπορείτε να έρθείτε
ένα πρωινό ή ένα απόγευμα να το περάσετε εδώ, θαυμάζοντας την εκπληκτική θέα και της Νίκαιας, αλλά και της πλευράς όπου βρίσκεται το Μοντεκάρλο. Απέναντι σε αυτό εδώ το σημείο είναι τα σπίτια των διασήμων. Μαντόνα, Έλτον Τζονς, όλοι έχουν μια βίλα σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο σημείο. Πού σας έχω φέρει και τι εικόνα θα δείτε. Ανεβήκαμε στην κορυφή πίσω από την παλιά πόλη της Νίκαιας και έχουμε πια τον μπροστά μας όλη τη Νίκαια. Παρακαλώ, θαυμάστε. Μετά τη Μύκονο και στις Κάνες, Νάμος. Πάμε να το δούμε. Εντάξει, το μαγαζί είναι under construction, ακόμα έχει καλώδια και τέτοια, αλλά ξεχωρίζει απ' όλα εδώ. Ήταν ανέκαθεν ένα ψαροχώρι, πολύ φτωχό. Όμως κάποια στιγμή Γάλλοι της ανώτερης κάστας ήρθαν, φτιάξαν ξοχικά και έτσι μετατρέψαν αυτή την περιοχή σε αυτό το χλιδάτο, σε αυτό το πανάκριβο, θα έλεγα εγώ, μέρος. Έχω φτάσει Μοντε Κάρλο, μόλις μπήκα. Απόψε είναι η βραδιά που γίνονται όλα τα πάρτι της Φόρμουλα 1 από τις ομάδες. Είμαστε καλεσμένοι στο Κάγια, ένα πολύ ωραίο restaurant club, και γίνεται ο χαμός στην πόλη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σε αυτά τα κολοπάρκινγκ εδώ πέρα. Λοιπόν, θα παρκάρω το αυτοκίνητο για να κατέβουμε με τα πόδια. Σε αυτό το Σαββατοκύριακο ίσως είναι και το πιο, το Σαββατοκύριακο με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Το τι συμβαίνει απόψε βράδυ στο Μονακό δεν υπάρχει. Γίνεται ο χαμός. Γύρισα 4-5 πάρκινγκ και τελικά βρήκα αυτήν την πρώτη θέση. Απίστευτο. Είναι ίσως από τις μοναδικές πόλεις μαζί με το Las Vegas που έχει κυλιόμενες σκάλες στους πεζοδρόμους, έξω δηλαδή στην πόλη. Κρατεί ένας πανικός στην πόλη, βράδυ παραμονές του αγώνα, ήδη έχουν στηθεί, βλέπετε, όλα τα κυκλειδώματα αυτά, τα οποία προστατεύουν στην ουσία, αν κάποια φόρμουλα ξεφύγει από το δρόμο, να μην χτυπήσει κάπου. Βλέπετε, είναι σίδερα,
σειρματόσκηνα, όλα αυτά τοποθετούνται ούτως ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη ασφάλεια. Έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύς κόσμος και εγώ θα σας κάνω μια βόλτα να σας δείξω τα βασικά όμορφα και ωραία σημεία του νυχτερινού Μονακό. Εδώ το σημείο, παιδιά, αύριο θα περνάνε με εκατοντάδες χιλιόμετρα όλες οι φόρμουλες, αυτά τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά, για τον αγώνα του Μονακό, για το Monte Carlo. Ένα από τα πιο γκλάμουρ μαγαζιά του Μονακό είναι και του Κάγια. Κάπως έτσι, υπό τους ήχους της φόρμουλα, ολοκληρώνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο. Επιστροφή πίσω στη βάση μας για το επόμενο ταξίδι.